Τρία χρόνια μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και του Πολυτεχνείου Κρήτης και μόλις λίγες ημέρες μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ επί της οριστικής μελέτης, η ομάδα ερευνητών παρουσίασε το τελικό σχέδιο επανάχρησης για να αποδοθούν στην πόλη οι επταθόλοι των ενετικών νεωρίων ως στέγη συλλογικών δραστηριοτήτων. Τα νεόρια θα αποκτήσουν όλη εκείνη τη διαφάνεια την οποία είχαν από την αρχή της κατασκευής τους. Εκείνη τη διαφάνεια που έβλεπαν ουσιαστικά οι βαρκάριδες. Άρα ένας περιπατητής θα μπορεί να βλέπει μέσα και να απολαμβάνει αυτόν τον χώρο και θα μπορεί και να μπαίνει μέσα σε αυτόν τον χώρο από τη στιγμή που το πέμπτο νεόριο θα είναι πάντα προσβάσιμο, ανοιχτό, με χρήσεις καθημερινότητας. Θα μπορείς να περάσεις, να πάρεις ένα δώρο, να δεις μια μικρή έκθεση, να πιεις ένα καφέ. Οι επεμβάσεις που θα αποκαθιστούν την ιστορικότητα και τον μνημειακό χαρακτήρα των νεορίων οριστικοποιήθηκαν και τα επόμενα χρόνια θα αποδοθούν στο κοινό των Χανίων χώροι που έμεναν ανενεργοί. Και τώρα με τη μελέτη αυτή παίρνουν μια άλλη μορφή, όχι μόνο με την ανακατασκευή τους και με την αναστήλωση αυτού του μνημείου, αλλά και με διαφορετικές χρήσεις, δηλαδή χρήσεις που θα μπορεί ο κάθε ένας και κάθε μια σαν πολίτης των Χανίων, σαν επισκέπτης, σαν τουρίστας να τα θαυμάσει, να δει την τεχνοτροπία και να δει και την ιστορία. Οι προτάσεις των ερευνητών και το τελικό σχέδιο απαντούν στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ενσωμάτωση των νεορίων στην καθημερινότητα της πόλης και των πολιτών. Τα νεόρια, όταν αποκατασταθούν, θα είναι προσβάσιμα στους επισκέπτες, η βόρεια πρόσωψη θα είναι γυάλινη και θα μπορούν, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους χώρους πολιτισμού, να φιλοξενήσουν παγκοσμίου επίπεδου πολιτιστικές δράσεις. Ο ρόλος των νεορίων μπορεί να φαίνεται ότι θα είναι πρωταγωνιστικός, αλλά θα λειτουργεί πάντα σε συνάφεια με τους άλλους χώρους, προκειμένου να μπορέσουμε στο μέλλον να φιλοξενήσουμε πολύ μεγαλύτερες εκδηλώσεις από αυτές τις οποίες αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στα Χανιά. Άρα να αποκτήσει κατά κάποιο τρόπο η πόλη των Χανίων το ρόλο του πολιτιστικού πόλου για την Κρήτη. Αυτό είναι το όνειρό μας. Με βάση τη μελέτη που εκπονήθηκε, τα τέσσερα πρώτα νεόρια θα λειτουργήσουν ως χώροι περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, ενώ τα υπόλοιπα τρία από την ανατολική πλευρά θα έχουν μεικτή χρήση ομιλιών, μουσικής και σκηνικών τεχνών. Το πέμπτο νεόριο θα είναι ανοιχτό και από τις δύο πλευρές, λειτουργώντας και ως πύλη εισόδου στο παλιό λιμάνι.